Ο Παντελή Παπαδόπουλο γεννήθηκε στην Αθήνα, στο Περιστέρι, στι 20 Νοεμβρίου 1966. Η καταγωγή του από την Αρκαδία. Σπούδασε φυσική στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Στη συνέχεια για τι μεταπτυχιακέ σπουδέ του ταξίδεψε στον Καναδά και στο Πανεπιστήμιο του Τορόντο, στο τμήμα Αστρονομία εκείνη την περίοδο για ένα χρόνο ήταν στο Owens Valley Radio Observatory του California Institute of Technology επανδρώνοντας το μόνιμα τηλεσκόπια του Caltech στο Owens Valley. Γύρισε στην Ευρώπη το 1998 στο Πανεπιστήμιο του Λάιντεν στην Ολλανδία και στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος, σαν ερευνητής. Εκλέχτηκε Ernest Rutherford Fellows στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου και δούλεψε την περίοδο από το 2012 έως το 2017 στο Πανεπιστήμιο του Κάρδιφ. Από το 2018 ζει στη Θεσσαλονίκη και εργάζεται στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη σαν αναπληρωτή καθηγητή, διατηρώντα θέση επισκέπτη ερευνητή στο τμήμα αστρονομία τη Ακαδημία Αθηνών και για τακτικέ περιόδου στη διοικητική βάση των τηλεσκοπίων τη Ευρώπη στο Μόναχο. Συμμετείχε σαν μέλο αλλά και αρχηγό ερευνητικών αποστολών σε πολλά αστεροσκοπία του κόσμου, κυρίω στη Χαβάη, την Αυστραλία, την Αριζόνα και τη Βόρεια Χιλή. Είναι μαζί μας ο κύριο Παπαδόπουλος. Καλώς ήρθατε. Γεια σας. Χαιρόμαστε που σας έχουμε κοντά μας. Μια πολύ σημαντική επιστημονική ανακάλυψη, η οποία όπως λέγεται πρόκειται να ανατρέψει τις καθιερωμένες απόψεις των αστροφυσικών για τον τρόπο με τον οποίο δημιουργούνται οι ήλιοι στους α, γαλαξίες. Για δώστε μας τα νέα επιστημονικά δεδομένα, ας ξεκινήσουμε από αυτό, την καλή είδηση. Ωραία, λοιπόν η είδηση είναι η εξή με τα τηλεσκόπια στη χιλή που φάνηκαν και λίγο στο ρεπορτάζ πριν, mm -hmm. ε, μπορέσαμε και ανοιχνεύσαμε τα δακτυλικά αποτυπώματα, το πούμε έτσι, των άστρων που έχουν εκτριχθεί ναι. μέσα σε αυτά τα μεσοαθρικά σύννεφα. Είναι οι ήλιοι οι οποίοι στην καρδιά του κάνουν αυτά τα μέταλλα, τα οποία, στα στοιχεία από τα οποία αποτελούμαστε κι εμεί, και το κάθε αφήν ένα αφήνει ένα, α το πούμε, δακτυλικό αποτύπωμα. Αφήνει άλλε αναλογίε ισοτόπων. Οι πολύ μεγάλοι, λοιπόν, γαλάζιοι ήλια, το πούμε έτσι, ε, 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 αφήνουν άλλου είδου σύνθεση στο, στον άνθρακα, στο οξυγόνο. Και οι πιο κανονικοί, σαν το δικό μα, αφήνουν ένα άλλο δακτυλικό αποτύπωμα. Λιγότερο, α πούμε, οξυγόνο 18. Αυτά είναι πάρα Α, Υπάρχουν πολύ... πολλών ειδών ήλιοι. Ναι, έχουν να ουσιαστικά, το, έτσι. Ναι, το, κάθε αστέρι που βλέπουμε στον ουρανό είναι ένα ήλιο. Ναι. Μπορεί να είναι ένα ήλιο mm -hmm. σε κάποιο, σε άλλο, το, τον ουρανό κάποιου άλλου. Ναι. Λοιπόν, ε, η πολύ γαλάζει είναι η ήλια που είναι πολύ μαζική. Είναι ένα εκατομμύριο φορέ πιο λαμπρή από το δικό μα. Δεν θε να είσαι γύρω-γύρω από εκεί και θα μα βρει πάρα, πάρα πολύ γρήγορα, να το πω έτσι κάπω πιο φεδρά. <laughs> ναι. ε, ε, και αυτό, από αυτού γίνεται λίγοι στο διάστημα, το τωρινό, στο σύμπαν. Mm -hmm. ε, αυτό που είδαμε εμεί στο βαθύ διάστημα χρησιμοποιώντα τα τηλεσκόπια τη Άλβα, που είναι 64 ραδιοτηλεσκόπια, η πιο εξελιγμένη διάταξη ραδιοτηλεσκοπία στον πλανήτη Γη, είδαμε ότι στι καρδιέ των γαλαξιών έχουν αφήσει τα αχνάρια του, α πούμε τα δακτυλικά του αποτυπώματα, οι μπλε ύλοι, οι μαζικοί ήλι, που έχουν, έχουν τα σκάσει, έχουν γίνει σούπερνόβα, και αφήσανε πράγματα τα οποία μα λένε ότι αυτοί κυριαρχούσαν στου γαλαξίε τι πρώιμε γαλαξι... εποχέ εξέλιξη του σύμπαρου. Πολύ μακριά δηλαδή από εδώ. Και ταυτόχρονα λέει ότι ένα σύμπαν τότε, οι γαλαξίε τότε, ήταν, ας το πούμε, πολύ πιο, πιο βία μέρη. Δηλαδή ήταν mm. μέρη στα οποία η ζωή, ε, η ήλια συγκεκριμένη, όπω είπε, είναι πολύ λαμπερή, δεν θα αφήνει και πολλά περιθώρια εύκολα. Για να ξεκινήσει η ζωή στο πρώτο, στο πρώτο. Μετά, φυσικά, ξεκίνησαν και γίνονται και οι ήλιοι σαν του δικού μα. Ποια είναι η διάρκεια ζωή αυτών των ήλιων, αυτοί δεν ζουν πολύ. Ζουν γύρω στο 1 εκατομμύριο χρόνια. Δύο, mm -hmm. ακούγεται λίγο πολύ για τα ανθρώπινα δεδομένα, αλλά στα κοσμικά δεδομένα το ένα εκατομμύριο ή δύο είναι, είναι το κλίμα του βλεφάρου. Του κοσμικού βλεφάρου, να <laughs> <θα> το πούμε <laughs> έτσι. Ναι, Η δικό μα ζει περίπου 10 εκατομμύρια. Mm -hmm. Γι' αυτό και επιτρέπει και τη δημιουργία ζωής. Η ύλη mm -hmm. σαν και το δικών μα είναι αυτή που είναι το καλύτερο, α το πούμε, το καλύτερο μέσο για να αγαλοχηθεί η ζωή. Γιατί mm -hmm. την αφήνουν να εξελιχθεί χωρί βία περιστατικά όπω έχουν αυτοί οι μπλε ήλιοι, οι οποίοι και η ακτινοβολία που εκπέμπουν είναι πάρα πολύ μεγάλη. Και όταν τελειώσει η ζωή του πολύ γρήγορα, γιατί δεν προλάβει να εξελιχθεί η ζωή σε ένα εκατομμύριο χρόνια, γίνεται ουσιαστικά σούπερνόβα και ό,τι πλανήτη γύρω, γίνεται γύρω είναι πολύ κοντά σε αυτού, θα γίνει πυροτέχνημα φυσικά. Μάλιστα. Και αυτό συνεχίζεται, ΕΣΑΗ. .E. Δηλαδή αυτή η μαζική ύλη ξανακάνουν Ναι, και ο γαλαξία τους... μέσα έχει τέτοιου. Ναι. Α πούμε το ΕΤΑ Καρινάι, το Δημιουργούνται αυτοί. Ξέρουμε. Μαζεύεται αργά και σιωπηλά μέσα στην κοσμική στο κοσμική σκοτεινιάνο γαλαξία ναι. ένα τεράστιο σύννεφο από, από, υδρογόνο. Κάτω από το ίδιο του το, το βάρο καταραίει. Α το πούμε, πίζει, α το πούμε έτσι, όπω ναι, πίζει ένα χυλό. Ναι. Λοιπόν, εκεί που πίζει γίνονται τα αστέρια. Όταν ανέβει η θερμοκρασία πολύ, αρχίζουν πυρηνικέ αντιδράσει. Αυτέ οι πυρηνικέ αντιδράσει είναι που ουσιαστικά ανάβουν το αστέρι, να το πούμε έτσι. Mm -hmm. Αυτό κρατάει για όσο καιρό, κρατάει κρατάνε οι πυρηνικέ Όταν τελειώσουν, ανάλογα με το πόσο μεγάλη ύλη, ή θα εκρηχθούν και θα γίνουν ένα νόβα στο οποίο στο τέλο θα πει σε ένα αστέρι νετρονίων ή μια μελανή οπή, ή θα πάνε πιο ήπια αφήνοντα ένα πολύ μεγάλο και τελευταίο ηλιακό άνεμο, ε, ο οποίο ουσιαστικά αφήνει τον ήλιο και στο τέλο μένει ένα λευκό νάνο στο κέντρο. Κάπω έτσι θα πεθάνει δικό μα. Ο ήλιο. Έχουμε καιρό όμω. Τι εννοείται. Ότι σε 4 δισεκατομμύρια χρόνια <σχεδόν> θα είναι η τελευταία Ανατολική Δύση. Θα έχει μεγαλώσει ο ήλιο τόσο πολύ που ουσιαστικά θα γίνει θα πάρει τη μοίρα των πιο, το λιγότερο μαζικό ήλιων και η επιφάνεια του θα αγγίξει στη γη. Θα γίνει τόσο μεγάλο, θα φουσκώσει ένα ερυθρό γίγαντα, όπω λέμε, που ουσιαστικά οι έσω πλανήτε θα γίνουν κομμάτι του ήλιου που επεκτείνεται. Θα πρέπει να έχουμε μετακομίσει τα έξω προάστια τότε. Τα, του ηλιακού συστήματο. Έχετε αντιληφθεί όλα, ότι όλα αυτά τα σκέφτεστε πολύ κοινικά, έτσι. Όχι, δεν είναι κοινικά. Είναι απλά δείχνει. <laughs> ε, το, γελάω. Από είναι το τρομακτικό όλο αυτό. Γελάω περιγράφεται... γιατί αυτά κάνει την κοσμική, την ανθρώπινη ιστορία να φαίνεται λίγο, λίγο, λίγο ναι. Και τραγωδία, ίσω επειδή Συντά. δεν καταλαβαίνουμε πολλέ φορέ το μέρο μα στο διάστημα, στο σύμπαν. Αλλά είναι λίγο κομμωδία γιατί όταν έχουμε ένα κομματάκι σκόνη, το οποίο γυρνάει γύρω από ένα τοπικό άστρο και πλακωνόμαστε γύρω-γύρω ποιο έχει αυτό το κομματάκι τη σκόνη ή το άλλο, ε, λίγο γομικό όταν το δει από, μακριά. Πολύ μεγάλη αλήθεια είναι αυτό τώρα που λέτε. Έτσι όπω τουλάχιστον το περιγράφετε. Γιατί έτσι είναι. Έτσι είναι. Αυτή είναι. η αλήθεια. Έτσι είναι. Ε... Σε αυτό το χρόνο που μας είπατε, πόσο είπατε, 4 δισεκατομμύρια... Σε 4 δισεκατομμύρια χρόνια ε, ε, ο ήλιος μας είναι με σύλικα. Σε αυτή τη στιγμή είναι περίπου στα 4 δισεκατομμύρια, 5. Έχει άλλα πέντε να πάει και μετά θα γίνει ε, λευκός νάνος αφού ε, ε, έρθει στην κατάσταση του, του κόκκινου γίγαντα. Mm -hmm. ε, να φανταστώ ότι αυτό προηγήθηκε και σε πρότερους χρόνους. Ναι, φυσικά. Ο γαλαξίας μας είναι περίπου 13 δισεκατομμύρια χρόνια παλιό. Άρα μπορούμε να υποψιαστούμε ότι υπήρχαν και άλλοι πλανήτε γη. Γύρω από κάθε αστέρι που βλέπουμε στον ουρανο mm -hmm. υπάρχουν πλανήτε. Τώρα πια το ξέρουμε αυτό. Γιατί υπάρχουν παιδιά και μερικά από αυτά είναι και μάλιστα στο Αριστοτέλειο που κοιτάνε για ακριβώ αυτό. Ο ένα πλανήτη που γίνεται γύρω από έναν άλλο ήλιο, mm -hmm. του κλέβει λίγο το φω, ξαναγεννά και περιοδικά κλέβει, ανεβοκατεβάζει το φω ενό mm -hmm. Έχουμε αυτή τη στιγμή, και σε αυτό δεν είμαι ειδικό, περίπου 800-900 εξωπλανήτε. Το σύμπαν, ο γαλαξία μα, που και αυτό δεν είναι όλο το σύμπαν, βρήθη από, από, από πλανήτες. Δεν υπάρχει όμως ανθρώπινη ζωή. Αυτό, αυτό δεν είναι περίεργο σε σχέση με το χρόνο, ε, όπως τον αυτό, περιγράφεται. Αυτό δεν είναι καθόλου περίεργο γιατί τώρα ανοίξαμε το κοσμικό παράθυρο. Αλλά επειδή είμαστε και λίγο η γενιά του τηλεκοντρόλ και αλλάζουμε κανάλια, λέμε τώρα που ανοίξαμε τα ραδιοτηλεσκόπια και ανοίξαμε και βλέπουμε τον κόσμο, τώρα πρέπει να βρούμε και μια απάντηση που το απασχολούσε του φιλόσοφου ε, κάποιες δύο-τρει χιλιετίε. Είμαστε λίγο mm -hmm, ανυπόμονοι. Mm -hmm, mm -hmm. Το σύμπαν είναι τεράστιο. Το φω που έρχεται από τον ήλιο είναι 8 λεπτά παλιό. Αν σβήσει ο ήλιο σε κάποια καταιγίδα ηλιακή, για 8 λεπτά δεν το ξέρουμε. Και αυτό είναι η γειτονιά μα. Το επόμενο αστέρι, το άλφα του κεντάβρου, είναι έτη φωτό. Δεν μπορεί να κάνει τηλέφωνα ακόμα και να πει ε, τι κάνετε, να κάνει δηλαδή που λέμε διάλογο σε πραγματικό χρόνο. Ναι. Δεν είναι φτιαγμένο το σύμπαν για, για όντα που είναι ανυπόμονα, να το πω έτσι. Mm -hmm. Εντάξει, θέλει και ευφία και, και, και γενναιότητα για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε. Το μέγεθο τη γνώση που έχει ανοιχτεί σε αυτέ τι γενιέ. Mm -hmm. Τι τυχερέ γενιέ του πλανήτη. Απλά ελπίζει κανεί αυτού του είδου γνώση να γίνει σωτήρια για τον υπόλοιπο πλανήτη γιατί αλλιώ θα είναι άχρηστη. Νιώθει mm -hmm. ε, συγκλονισμένος κανείς όταν αναλογίζεται όλα αυτά. Ε, φαντάζομαι ότι εσείς αυτό το συνέστημα το δοκιμάζετε συχνά πυκνά μέσα στην επιστήμη σας. Και έτσι έχετε μια άλλη ματιά για τη ζωή και για τον κόσμο. Ε, τι είδου ματιά. Όταν είσαι σε αυτά τα υψίπεδα τη Ατακάμα, θα δώσω την απάντηση σε δύο σχέλη. Είσαι στα υψίπεδα τη Ατακάμα, κάτω από του πιο απίστευτου ουρανού τη γη, του πιο σκοτεινού, στην έρημο τη Βόρεια Χιλή. Είσαι περιτριγισμένο από συντρόφου, ερευνητέ, διασχίζει την έρημο με τα τζίπ που θα σου δώσει το αστροσκοπείο για να πα στι πιο απόμακρε περιοχέ να χειριστεί τα πιο τρομερά τηλεσκόπια στον κόσμο. Η αίσθηση τη συντροφικότητα με ανθρώπου από όλη τη γη, το κοινωνικό κομμάτι τη επιστήμη, δεν βγαίνει συχνά. Θα είναι χιλιανοί, Γερμανοί, Ολλανδοί, ε, Σουηδοί, όλοι εκεί με ένα κοινό σκοπό να εξερευνήσουμε, να σπρώξουμε λίγο πιο πέρα το χάρτη mm -hmm. του κόσμου. Mm -hmm. Αυτό είναι το πανέμορφο κομμάτι, το οποίο δεν συνηθίζεται. Το δεύτερο, φυσικά, είναι και το ίδιο το πράγμα που ανακαλύπτει. Όταν λοιπόν έχω φίλου οι οποίοι μου λένε ότι το τάδε αστέρι και έχει ένα εξοπλανήτη και εγώ που είμαι σου δίνει μια ιδέα ότι εκεί υπάρχουν κάποιοι κόσμοι που γυρνάνε γύρω-γύρω από το δικό του ήλιο και μπορούν να κοιτάνε προ τα δω. Και όταν ξέρει πόσο παλιό είναι ο γαλαξία και ο κόσμο, καταλαβαίνει πόσο μικρή και, 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 και έχοντα έρθει πολύ πρόσφατα, πρόσφατη είναι η σκηνή τη ανθρώπινη αρένα. Όλε οι ειδήσει που ακούμε και θα ακούσουμε και μετά από αυτό το δελτίο, ταιριάζουν σε ένα μικρό γαλάζιο βόλο χαμένο με τη σκοτεινιά του σύμπαντο. Και το μόνο που το κάνει μεγάλο είναι η δυνατότητα να καταλάβουμε πού στεκόμαστε και το, και το σύνολο του πραγματικού κόσμου. Ε, αυτό που δεν κάνουμε είναι να το εκτιμούμε αυτό. Ναι, εδώ θα πρέπει να πω και εγώ, είναι να κατέβω και εγώ στον πλανήτη, να πω η καθημερινότητα και εμά του αστροφυσικού μα κατεβάζει. Αλλά δεν είναι αυτό να παραμένουμε μικροί στη ζωή. Και είναι σημαντικό ένα τρόπο που μπορεί να κάνει κανεί αυτού του είδου τι εξερευνήσει Κοινωνικό μάθημα είναι νοητά. Κάποια στιγμή, ο καθένα διαλέγει την ώρα και την ημέρα, mm -hmm. να να τραβήξει τη, τη ματιά του απάνω, να σηκωθεί νοητά και να δει τον εαυτό του στη γη και να τον αφήνει πίσω, να περάσει πέρα από τον χρόνο, πέρα και να ταξιέψει το γαλαξία. Και αν το κάνει αυτό μια-δύο φορέ τη εβδομάδα, πιστεύω θα ηρεμήσουν, θα ηρεμήσει <laughs> πολύ ο κόσμο. Αντάξει, μπορούμε να είμαι αισιόδοξο αυτό. Το σύμπαν διδάσκει. Ναι. Αν το αφήσουμε, ναι. Αν το αφήσουμε, αν ναι. το απευθυνθούμε. Ναι, και με γενναιότητα. Ποτέ γιατί... οι άνθρωποι ε, δεν προχωρούν με ψηλά το κεφάλι. Σπάνια θα δει έναν άνθρωπο ε, να ρεμβάζει, σίγουρα, γιατί ζούμε στην εποχή τη ταχύτητα. Σπανιότερα θα δει έναν άνθρωπο να εκεί που περπατάει να σηκώνει το κεφάλι του ψηλά για να δει τον ουρανό. Να συνειδητοποιήσει δηλαδή το που βρίσκεται αυτή τη στιγμή και περπατάει, πού είναι αυτός ο δρόμος, σε ποια σφαίρα, σε ποιο βόλο, όπω είπατε προηγουμένω. Πάντω. Ε, ε, θέλω να μου μιλήσετε λίγο για τη στιγμή της ανακάλυψης. Μου είπατε ότι αυτό το μέρος, το οποίο το βλέπουμε και στις φωτογραφίες μας και στο οποίο υπάρχει μια ερευνητική ομάδα που συμμετέχετε εσείς, ε, τρία χρόνια επίμονης προσπάθειας, θεωρητικής έρευνας, συνδιαμόρφωσε ε, την ιδέα αυτήν για την οποία ποια στιγμή ήταν εκείνη που συνειδητοποίησατε ότι αυτό που ψάχνουμε είναι μπροστά μας και είναι αυτό. Ναι, ήταν, το έκανε ένα άνθρωπο. Συνέβη τη στιγμή τη παρατήρηση ή συνέβη τη στιγμή τη συζήτηση. Όχι, είναι, ε, δεν είναι τη στιγμή τη παρατήρηση γιατί τα δεδομένα αυτά είναι πολύπλοκα. Όταν έρθουν από τα τηλεσκόπια τη ΑΛΜΑ, διασυσχετίζονται σε έναν πανίσχυρο υπολογιστή στα 5.000 μέτρα υψόμετρο, mm -hmm. αναγάγονται, γίνονται φωτογρα... ραδιοφωτογραφίε, αναλύονται μετά από τα διάφορα Ινστιτούτα, του ερευνητέ τη ομάδα mm -hmm. και η στιγμή στη συγκεκριμένη δεν είναι τόσο πολύ ε, στιγμή ούρα όπω συμβαίνει μερικέ φορέ σε ανακαλύψει. Ήταν όταν ένα συγκεκριμένο διάγραμμα μα έδειξε ότι η ύλη σε κάποιου γαλαξίε, σαν τα μαγκελανικά νέφη, mm -hmm. τα οποία είναι δύο μικροί γαλαξίε, οι οποίοι γίνανε γύρω από το δικό μα και φαίνονται μόνο από τη χιλή, το τον νότιο ημισφαίρο, είναι πανέμορφη, mm -hmm. μαζί με το δικό μα και κάποιου ενδιάμεσο δημιουργούν μια τάση ότι εδώ η πιο μαζική ύλη είναι σε αυτού του γαλαξίε που έχουν τρομερή αστερογένεση και οι πιο κανονική σε γαλαξίε μικρότερε. Δεν έχουμε μα περισσότερε λεπτομέρειε για το πώ ακριβώ τα κάνετε αυτά. Είστε συγκεντρωμένοι σε μία αίθουσα όλοι μαζί. Όχι, όχι. Ουσιαστικά. Όχι. Ε, στέλνετε κάνουμε... τα δεδομένα ένα στον άλλον και συζητάτε. Αναλαμβάνει κάποιο τα δεδομένα, μετά κάποιο αναλαμβάνει την ερμηνεία. Mm -hmm. Μετά έρχονται οι κρίσει, γιατί αυτό το συγκεκριμένο. Συγγνώμη, να το πάρουμε λίγο από την αρχή. Η παρατήρηση γίνεται όντα παρόντε όλοι. Όχι απαραίτητα. Ah. Πάει ένα κομμάτι τη ομάδα και mm -hmm. πολλέ φορέ στέλνετε απλά ένα φάκελο κομπιούτερ στα τηλεσκόπια τη Άλμα. Σε περίπτωση, εμεί πήγε ένα από εμά. Ε, έρχονται τα δεδομένα, ουσιαστικά αναγάγονται στο Σαντιάγο τη Χιλή, ναι. σε ένα μεγάλο αρχείο που έχει το ίσο το European Southern Observatory, μετά στέλνονται στο Μόναχο, σε ένα δεύτερο αρχείο, καθρέφτη το πούμε έτσι, και μετά διανύμονται στου υπόλοιπου. Mm -hmm. Τότε αρχίζει η ανάλυση και ουσιαστικά είχαμε και μία ομάδα, είχαμε δύο, δύο επιστήμονε από την Ιταλία, την uh, Ντονατέλα Ρωμάνο και την Φραντσέσκα Ματεούτσι, οι, οι οποίε ήταν ειδικέ στην πυρηνοσύνθεση. Δηλαδή λε, πώ ξέρει ότι ο ήλιο κάνει τόσο άνθρακα και τόσο οξυγόνο. Βάζει πυρηνική φυσική, γιατί αυτό είναι πολυπεδιακό mm -hmm. Βάζει πυρηνική φυσική και λε, αυτού του είδου οι ήλιοι αυτά μαγειρεύουν με τι θερμοκρασίε που έχουν. Οι πιο κάτω ήλιοι μαγειρεύουν λιγότερα από αυτά και περισσότερα από τα άλλα. Όταν σκάσουν, τα δίνουν έξω και στα μετρά. Γιατί τα μέρα στα ραδιοκύματα, γιατί δεν εκπέμπουν οπτικά, είναι πάρα πολύ ψυχρά αυτά τα σύννεφα τα οποία δέχονται αυτούς τους σπόρους, ας πούμε, της έκρηξης. Ναι. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Μιλάμε για την πιο εξελιγμένη διάταξη ραδιοτηλεσκοπίων στον πλανήτη. Ναι. <coughs> Συγγνώμη. Αυτή έχει κατασκευαστεί από ερευνητές 16 χωρών. Ναι, ναι μηχανικούς και ερευνητές από 16 χώρε. Σε υψόμετρο 5.000 μέτρων η πιο έχει υψηλή, ναι, Η πιο υψηλή κατασκευή που έχει κατασκευάσει ο άνθρωπος στον πλανήτη αυτή τη στιγμή. Εσεί συμμετείχατε σε αυτό, ε, Ναι, με την έννοια πια. Είμαστε, όταν ήμασταν στο Owens Valley στην Καλιφόρνια, τα τηλεσκόπια πρόδρομοι ήταν αυτά. Mm -hmm. Το Owens Valley Radio Observatory. Και ταυτόχρονα το Plateau de Bure στη Γαλλία. Αυτά λοιπόν ήταν έξι από εδώ, πέντε από εκεί, και ήταν εκεί δοκιμάζαμε την τεχνολογία mm -hmm. που έσπαγε πολλέ φορέ. Βγαίναμε και ρυθμίζαμε του διέξιτε μέσα στη σκοτεινιά, κάτω από τη Σierra Ε, Είχε πολύ περιπέτεια, αυτό πρέπει να το λέω. Έχει πάρα πολύ περιπέτεια αυτή η δουλειά. Το κάνουν λοιπόν αυτό και μετά με ανθρώπους από όλο τον κόσμο που βλέπουν αυτά τα αποτελέσματα, λένε «Θα κάνουμε το επόμενο βήμα». Και το επόμενο βήμα θα πρέπει να το κάνεις σε ένα μέρος που θα μπορεί να παρατηρήσεις ακόμα και πιο, πιο ψηλές συχνότητες. Γιατί αυτό το πράγμα στο οποίο βρίσκονται τα βιολογικά μόρια, και ξέχασα να το πω αυτό, η άλμα, είναι ουσιαστικά ένα, μια διάταξη ραδιοτηλεσκοπίων που ανιχνεύει μόρια. Πολλά από αυτά βιολογικής ε, σημασίας. Με θάνεια, mm -hmm. μονοξίδια, από mm -hmm. αυτά που είναι τα τουβλάκια τη ζωή, να το πούμε έτσι. Παίρνει λοιπόν και λε με το πρώτο βήμα και τι αναφορέ που θα γράψουμε όλοι, θα δούμε ποιο είναι το επόμενο διάταξη του που πρέπει να κάνουμε. Και κάπω έτσι συμμετείχα εγώ μαζί με εκατοντάδε άλλου από όλο τον κόσμο στο να σχεδιαστεί η άλμα. Γιατί διαλέξατε τα απόμακρα τα υψίπεδα τη Βόρεια Χιλή, Γιατί κάθε φορά που βάζουμε το αυτοκίνητό μα μπροστά, ναι. η μίζα, οτιδήποτε αν ανάβει και κλείνει, δημιουργεί ένα μεγάλο ηλεκτρομανικό παρμο, παλμό. Πόλοι, λοιπόν, του ανθρώπου έχουν, γενικά, πάρα πολύ ηλεκτρομανικό θόρυβο. Θα κάνουν, λοιπόν, τρομερή παρεμβολή. Mm -hmm. Θες, λοιπόν, πολύ σκοτεινούς ουρανούς, mm -hmm. μακριά από κάθε πόλη και κάθε μικρό χωριδάκι, αν γίνεται, mm -hmm. και, στη συγκεκριμένη περίπτωση, όσο πιο ψηλά γίνεται για να αφήσει όλο το νερό που έχει η ατμόσφαιρα πίσω. Γιατί αυτέ οι ραδιοσυχνότητε μπλοκάρονται πάρα πολύ εύκολα mm. από έστω και ελάχιστο νερό. Και στην έρμα, τα κάμα έχει σε πολλά μέρη να βρέξει αιώνε. Είναι από τα πιο άνυδρα μέρη τη γη. Πιο άνυδρα από τη Σαχάρα, πιο άνυδρα από όλε τι έρημου που έχουμε ακούσει, την κόμπη. Είναι πραγματικά ένα από τα πιο όμορφα, αλλά ταυτόχρονα και τα πιο εχθρικά στην ανθρώπινη ζωή. Ε, Συνέα, υπάρχει, ναι, Μάλιστα. Ε, γιατί πραγματικά αναρωτιέται κανεί γιατί εκεί και όχι αλλού. Παράδειγμα λέγεται ότι στην Ελλάδα είναι ο φαλός της γης, είναι ένα μέρος στο οποίο κανείς μπορεί να γελάτε. <laughs> <laughs> Μα είναι η γέλια. Είναι. Ναι. Γιατί συγκεκριμένα αυτό. Ε, Δυστυχώ η εποχή μας, και δεν είναι μόνο η Ελλάδα, είναι το παγκόσμιο φαινόμενο, πάσχει από αυτό που λέω εγώ έναν παράπλευρο μεσαιωνισμό. Δηλαδή έρχονται κάποιοι όντως αντιλήψεις, οι οποίες περνάνε και απρόκλητες, χωρίς δηλαδή πρόκληση. Γιατί για να μπορέσουμε εμεί να δημοσιεύσουμε κάτι, πέρασαν από τρει διαιτητέ άγνωστου. Η αντίστοιχη mm -hmm. διαδικασία δεν συμβαίνει ίσω σε άλλου είδου ε, ισχυρισμού και έχει αρχίσει να, 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 να περνάει στην κοινωνία και ένα αυτό που θα λέγαω παράπλευρο μεσαιωνισμό. Πιστεύουμε σε πράγματα που τα πιστεύω το μεσαίωνα, μόνο που τώρα τα δίνουμε καινούργια ρούχα και τα ξαναπασάρουμε. Mm -hmm. Και ο μφαλό τη διάφορα μυστικιστικά πράγματα είναι αυτό που λέω μεσαίωνα στην την κερκόπορτα. Δεν φταίει και τόσο πολύ ε, ο κόσμος που τα πιστεύει, αν αναλογιστείς, ότι πολύ μεγάλα σπουδαία δίκτυα, ξένα, National Geographic, BBC, ε, κάνουν μια ατέλειωτη εφόρμηση με ντοκιμαντέρ, ε, τα οποία πραγματεύονται αυτές τις θεματικές που έλκουν τους τηλεθεατές, τα βλέπουν ε, και όπως λέτε εσείς, ε, επιστημονικά τουλάχιστον πιστεύουν ότι ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. That Φυσικά, φυσικά δεν περνάνε μέσα από τα φίλτρα που πέρασε η δική σα επιστημονική έρευνα. Τρει, όπω είπατε, άγνωστοι επιστήμονε που σύγκριναν, που, που, που ενέκριναν την επιστημονική σα έρευνα. Και ξέρουμε πόσο δύσκολο είναι σε ένα εγκεκριμένο περιοδικό να δημοσιευθεί μια τέτοια έρευνα η οποία αποκαλύπτει σημαντικά στοιχεία όπως αυτό που κάνατε εσείς. Σε κάθε περίπτωση, για να μην φύγουμε από το θέμα μα, θα ήθελα να μου πείτε την uh, δική σας uh, πρωτοβουλία στη ζωή σας να ασχοληθείτε με την uh, φυσική και κυριότερα με την αστροφυσική. Μια μικρή μόνο παρένθεση. Τα μέσα ενημέρωση που αναφέρετε πριν έχουν πάρα πολύ καλή δοκιμαντέρ από καθε, κα, κα, καταξιωμένους επιστήμονες τον οποίων δουλειά έχει περάσει και από αυτούς από διαιτητές. Το μεσανεσμό που βλέπω εγώ έχει να κάνει, το έχω δει λίγο μετά από τα χρόνια που έλειψα στην Ελλάδα mm -hmm. και ευθύνη έχει να κάνει με τα ελληνικά μέσα ενημέρωση που δεν έχουν αντίστοιχε εκπομπέ. Πάντω, αν διαβάσει κανεί πολύ καλά ένα και μόνο θέμα και ε, ε, παρακολουθήσει μία σειρά από ντοκιμαντέρ. Υπάρχουν ανακρίβειε μέσα σε αυτό. Φυσικά. Έτσι. με αυτό το διορθώνεται. Δηλαδή μετά. Φυσικά. φυσικά τι ξέρετε. ξέρετε Άλλωστε δηλαδή. είναι και τεροχρονισμένε οι περισσότερε γιατί έχουν να κάνουν με αλλεπάλληλε ανακαλύψει οι οποίε έρχονται στην πορεία. Για πείτε μα λίγο στον ελάχιστο χρόνο που έχουμε στη διάθεσή μα ε, του λόγου για του οποίου εσεί ε, γεννημένος γεννημένο στην Αθήνα, από από την Αρκαδία, από την ιστορική Καρίτενα, με πατέρα κοντά τη Ρακόμο, μηχύ, κοντά από εκεί. <laughs> Ναι, ε, επιλέξατε να ασχοληθείτε με την φυσική. Με μια λέξη περιπέτεια. Mm. Ε, όταν ήμουν Ελλάδα, μου άρεσε πάρα πολύ και μου αρέσει η θάλασσα, η κατάδυση, η ιστιοπλοεία και οι αίσθησει που παίρνει από αυτέ είναι ότι πολλέ φορέ είσαι ο πρώτο άνθρωπο που διανύει μια περιοχή. Mm. Η αίσθηση τη περιπέτεια είναι αυτή που με, που με έβαλε σε όλο αυτό το δρόμο. Είναι όπω λέω και πολλέ φορέ στου φοιτητέ, είναι σαν να βουτά με τον κουστό το 1955 στην Ερυθρά Θάλασσα και είσαι ο πρώτο δίτη που κουβαλάει κάμερα εκεί κάτω. Αγαπάτε την, τις καταδύσεις, ελεύθερες και μη. Ε, και μάλιστα σας είδαμε σε κάποιες φωτογραφίες, σε μέρη όπως η Χαβάη, αγκαλιά με αυτού τους υπέροχους ανθρώπους εκεί που έχουν αυτά τα στεφάνια, τα λουλουδένια. Ε, και θέλω να σας ρωτήσω, ε, εκεί τι ακριβώ κάνετε, ε, με ποιους ανθρώπους συνεργάζεστε, γιατί μαθαίνω ότι... Ε, έχετε και άλλες επιστημονικές ανησυχίες. Που έχουν να κάνουν. Ναι, όταν τελειώνουμε την αποστολή, οι περισσότεροι mm -hmm. τη ομάδα γεννάνε στα διάφορα μέρη τα οποία βρίσκονται τα πανεπιστήμια του. Εγώ μένω στο νησί και εδώ και 15 χρόνια έχω μια σειρά από φίλου, οι οποίοι είναι θρύλε στην Πολυνησία. Είναι πλοηγοί στα θαλάσση, χωρί παραδοσιακά όργανα. Χωρί όργανα μοντέρνα δυσδυτική πλοήγηση. Ήμουν mm -hmm. πάρα πολύ τυχερό να γνωρίσω αυτού του χαρακτήρε, οι είναι πολύ ταπεινοί σαν άνθρωποι οι οποίοι έχουν πάει από Χαβάη, Ταϊτή, νησί του Πάσχα και πίσω, ναι. περίπου 6-7 ναυτικά μίλια, χωρί πηξίδα και χωρί ρολόι. Πώ γίνεται αυτό, ε, Αυτό είναι άλλη εκπομπή. Αυτό είναι μια άλλη ολόκληρη εκπομπή. Είναι φυσικά. μια, ένα, μια, μια <laughs> είναι μια οδύσσια τη Πολυνησία. Είναι απίστευτο. Ε, θα μου δώσετε συστάσει. Βεβαίω. <laughs> και φυσικά θα βγείτε και εσεί για να μα πείτε για την άλλη περιπέτειό σα ω Ροβισόνα Κρούσο. Κύριε Παπαδόπουλε, σα ευχαριστούμε πάρα πολύ που υπάρχετε, που υπάρχετε εδώ στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο τη Θεσσαλονίκη και εύχομαι πολλέ και μεγάλε επιστημονικέ ανακαλύψεις ανακαλύψει κατά τη διάρκεια τη καριέρα σα. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε πολύ. καλά. Εμεί ευχαριστούμε πάρα πολύ που σα γνωρίσαμε.